ως προσφορά και ολοκάρπο μαθίων, προς προσενεχθείς το δεσπότη, τη όμβρη των χαρίτων σου, εφρένεις πύργαρ το ουράνιον, τη ψυχή περιφέρον, ως πέρα φερέ την καταφλέξην μάρτη, Αλλά μη παύσει πάντο. Του Τη δεκάτη ογδόη του μηνός Ιουλίου, Εμιλιανού μάρτυρος, Παύλου, Θεής και Ουαλεντίνης, Ιακίνθου, Μαρκέλου, Δασίου και Μάρονο των Μαρτύρων, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Αβά Παμβό, Στεφάνου Πατριάρχου Κωνσταντινού Ιωάννου Μητροπολίτου Χαλκιδόνος, Αθανασίου Μάρτυρος Εν Κλείσματι, Βαρλαάμ και Ονισιφόρου των Οσίων, Φωτίου Οσίου Εναθιένου Κύπρου και Βαρβάρας της Μοναχής και Νεομάρτυρος. Ο Άγιος Εμιλιανός γεννήθηκε στο δωρόστολο της Θρακικής Μυσίας, τότε που αυτοκράτορας ήταν ο Ασεβής Ιουλιανός ο Παραβάτης, ο οποίος ήθελε να επαναφέρει την θρησκεία των ιδόλων, Ήταν δούλος σε ένα σκληρό και φανατικό ειδωλολάτρη, που όταν έμαθε ότι ο Εμιλιανός πίστευε στο Χριστό, εξοργίστηκε τόσο πολύ, ώστε αφού τον έβρισε με τα πιο λόγια, έπειτα τον μαστίγωσε ανελαίητα. Βέβαια του επισήμανε ότι αν συνεχίσει να είναι χριστιανός θα πάθαινε πολύ χειρότερα, αλλά οι τιμωρίες και οι απειλές, αντί να κάμψουν το φρόνημα του Εμιλιανού, φούντωσαν περισσότερο τη φλόγα της πίστης του στο Χριστό. Μάλιστα την επομένη ημέρα πήγε σε έναν ιδωλολατρικό ναό όπου με σφυρί συνέτριψε όλα τα αγάλματα που ήσαν μέσα στον χώρο αυτό. Εξοργισμένοι τότε οι ειδωλολάτρες ψευδοϊερείς τον συνέλαβαν και τον παρέδωσαν αδικαστή. Όταν έμαθε το γεγονός αυτό ο κύριος του Εμιλιανού αμέσως έτρεξε στο κριτήριο, όπου αφού έβρισε τον Άγιο Εμιλιανό για την πράξη του, έπειτα διέταξε να αρνηθεί χωρίς αντίρρηση το Χριστό. Ο Εμιλιανός χαμογελώντας απάντησε στον Κύριό του «Μπορείς να διατάξεις ό,τι θέλεις, θα σε υπακούσω, αλλά η πίστη μου είναι εκτός των δικαιωμάτων σου. Ως προς αυτήν ένα και μόνο Κύριο αναγνωρίζω, τον Ιησού Χριστό. Αυτό είναι ο Μέγας και Παντοτινός μου Κύριος, που εξουσιάζει το σώμα και την ψυχή μου και ποτέ δεν θα τον αρνηθώ» ο ειδωλολάτρης άρχοντας με μίσος χαστούκησε τον Εμιλιανό. Έπειτα αφού τον βασάνισαν τον έριξαν στη φωτιά. Το δε λείψανο του Αγίου το κίδευσε μεγαλοπρεπώς η γυναίκα του άρχοντα ειδωλολάτρη η οποία ήτο κρυπτοχριστιανή. Ο Αβάς Παμβό Στάθηκε στόλισμα των αρετών του όρους της νητρια της Αιγύπτου και ήταν σύγχρονος της Οσίας Μελάνης και του Αγίου Ισιδώρου του Πιλουσιώτου. Ο Αβά Παμβό ήταν μεγάλος σε όλα του, στην ευσέβεια, στην ομιλία, στη σιωπή, στην επιοίκεια, στην αυστηρότητα, στην πείρα, στην γνώση, στην σοφία, στην απλότητα και γενικά παντού. Ανέδειξε θαυμασίους μαθητάς, όπως τον επίσκοπο Διόσκορο, τον άμωνα και τον Ιωάννη, τον Ανιψιό του Δρακοντίου. Ενώ ήταν πάντοτε εγκρατής και σκληραγωγημένος, είχε ακμαία υγεία και στην ζωή του δεν ασθένησε καθόλου. Η κοίμησή του υπήρξε όχι μόνο ήσυχη και ανώδυνη, αλλά και ευχάριστη προς τον ουράνιο πατέρα. Τον κίδευσαν τα πνευματικά του παιδιά, δοξολογώντας τον Θεό που τους αξίωσε να διδαχθούν από τον μεγάλο αυτό ασκητή της ερήμου. Λένε για τον Αβά Παμβό ότι επί τρία χρόνια επίμονα παρακαλούσε τον Θεό λέγοντας «Μη με δοξάσεις πάνω στη γη» και τόσο πολύ τον δόξασε ο Θεός, ώστε να μην μπορεί κανείς να τον κοιτάξει στο πρόσωπο από την θεία δόξα που είχε περιβληθεί και που το έκανε να καταλάμπει. Το ίδιο χάρισμα είχαν και ο Αβάς Ισόης, και ο Αβάς Σιλουανός. Κάποτε τέσσερις μοναχοί, ντυμένοι με δέρματα ζώων, ήλθαν στον Αβά Παμβό. Ο καθένας τους του φανέρωσε την αρετή του άλλου, του πρώτου την ιστία, του δεύτερου την ακτιμοσύνη, του τρίτου την αγάπη και του τετάρτου την υπακοή σε έναν γέροντα, 22 ολόκληρα χρόνια. Τους λέει λοιπόν ο αβά Παμβό, σας βεβαιώνω πως η αρετή του Τετάρτου είναι μεγαλύτερη από τις άλλες αρετές, γιατί ο καθένας σας κάθε αρετή που απέκτησε την κράτησε με το δικό του θέλημα. Αυτός όμως που έκοψε το θέλημά του και κάνει άλλου το θέλημα είναι ανώτερό σας. Ο Άγιος Μάρτης Ιάκυνθος από την Αμάστριδα Ήταν ιός ευσεβών γονέων του Θεοκλήτου και της Θεονήλης. Πατρίδα του ήταν η αμάστριδα του Ευξήνου Πόντου, που τα χρόνια εκείνα επισκόπευε ο επίσκοπος Ηρακλήδης. Ο Ιάκυνθος, μικρό παιδί ακόμη, έδειγνε ευσέβεια μεγάλου πνευματικού ανθρώπου. Τριών χρονών μάλιστα με την επίκληση του ονόματος του Χριστού ανέστησε κάποιο νεκρό παιδί. Έτσι αύξανε κατά την σωματική και πνευματική ηλικία της αρετής κάνοντας πολλά θαύματα. Κάποτε όμως είδε τους ειδωλολάτρες να προσκυνούν κάποιο ποροφόρο δένδρο και ο Ιάκυνθος από ιερή αγανάκτηση πήγε και το έκοψε. Τότε συνελήφθη και οδηγήθηκε στον ηγεμόνα Καστρίνσιο, ο οποίος τον έδιρε ανελέητα και του ξερίζωσε τα δόντια. Στην συνέχεια τον έσυραν με σχοινιά έξω από την πόλη και τον πλήγωσαν με μητερά καλάμια. Έπειτα τον έριξαν μέσα στην φυλακή όπου παρέδωσε την αγία ψυχή του.